Πάμε να μιλήσουμε τώρα για αυτό που προλογίσαμε στην αρχή της τηλεεφημερίδας μας. Είναι κοντά μας ο Διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο εκπαιδευτικός πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης. Είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, για τη σχέση ανδρών και γυναικών στην Εκκλησία και στην κοινότητα, πατέρ Αντώνιε. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Του κυρίου μας, καλησπέρα σας. Να διευκρινίσω μόνο ότι είμαι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Σημαντικής Γάμου και Οικογένειας, όχι του Ιδρύματος. Βεβαίως, ναι. Το λέω αυτό για τους όρους. Η προσπάθεια που έχουμε αυτές τις... την Παρασκευή που είναι... θα έχουμε την ημερίδα, από τη, ουσιαστικά είναι εσπερίδα, γιατί είναι από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, διαδικτυακά. Είναι, θα έλεγα, ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που έχουμε ανοίξει τους τελευταίους μήνες με ένα βασικό στόχο, την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Και χρησιμοποιούμε τα κείμενα των τριών ιεραρχών, τα οποία είναι εμβληματικά, θα έλεγα, λένε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Έτσι, δεν το λέω μόνο για όσους τους διαβάζουν και είναι χριστιανοί σκέτο, οπότε φυσικά και έχουν νόημα να τα διαβάζει κανείς, αλλά και ένας ο οποίος απλά είναι ένας φιλέρευνος άνθρωπος και θέλει να έχει μια σφαιρική εικόνα για τα πράγματα. Οι τρεις ιεράρχες έχουν να πούνε πάρα πολλά για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Εμείς επιλέξαμε μια φράση από τον 37ο λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, «Άνδρες οι νομοθετούντες, δια τούτου και κατά των γυναικών η νομοθεσία», είναι το σημείο εκείνο στο οποίο ο Άγιος ερμηνεύει τη στάση του Χριστού απέναντι στη Μιχαλίδα. Είναι το σημείο εκείνο που ο Κύριος αποτρέπει τον λιθοβολισμό της, λέγοντας στους διώχτες τους, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Και εκεί φαίνεται και η ανισότητα, γιατί η γυναίκα Μιχαλίδα καταδικαζόταν αυτομάτως σε θάνατο, αλλά όχι ο Μιχός. Και αυτό ακριβώς σχολιάζει και βλέπουμε ότι αυτό είναι και διαχρονικό, δυστυχώς, γιατί 2.000 χρόνια αργότερα, ενώ θα περίμενε κανείς, αν όχι στον απόλυτό του βαθμό, αλλά σε ένα πολύ βασικό πλαίσιο, να έχει αποτυπωθεί, δεν έχει αποτυπωθεί. Δεν το βλέπουμε στην νομοθεσία, αλλά ούτε και στις συμπεριφορές και των χριστιανών μεταξύ μας. Ναι. Γιατί όταν ζει κανείς σε μια, ας το πω έτσι, εκοσμικευμένη κοινωνία, περιμένει πολλές συμπεριφορές. Αλλά αν εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις τάσεις των χριστιανών απέναντι στη γυναίκα, και των γυναικών απέναντι στη γυναίκα, αλλά και των ανδρών απέναντι στη γυναίκα, είναι άνηση. Και φυσικά, αν μιλήσουμε και για την νομοθεσία, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον από όσο μπορώ να καταλαβαίνω, στο νομικό μας σύστημα έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές. Ναι. Πάντως, παρουσιάζεται ραγδαία αυξητική τάση, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Αυτό που οφείλεται, πατέρα Αντώνιε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι αύξηση, είναι αύξηση των κρουσμάτων. Ναι. Η βία υπάρχει από παλιά. Και θα το έλεγα, το χρησιμοποίησαμε κιόλας σε ένα κείμενο, στην πρώτη διδαχή, ο Άγιος Κοσμάς Εντολός συμβουλεύει τους άντρες να μην χτυπούν τις γυναίκες τους, γιατί είναι και οι δυο εικόνες Θεού. Χρησιμοποιεί δηλαδή την θεολογία της γένεσης και τη δημιουργία του ανθρώπου για να αποτρέψει τη βία των ανδρών σε βάρος των γυναικών. Και θα μπορούσε να πει κανείς να ψάξει και πιο παλιά να βρει. Ή θα μπορούσαμε να δούμε στα κείμενα των λογοτεχνών, σταματάω στον Παπαδιαμάντη. Πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε στον Παπαδιαμάντη, που είναι και ένας εξαιρετικός ηθογράφος, οπότε αποτυπώνει τα έθνη της εποχής του,
ότι με βάση αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει, αλλά τώρα δίνεται η δυνατότητα, επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά, όχι μόνο η νομοθεσία, αλλά και πολλά όσον αφορά και την θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, ας πούμε, είναι περισσότερο ανεξάρτητη. Δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, αλλά τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερα από προηγούμενη εποχή, οι εποχές. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή, επειδή έχουμε υπερβολή στο φαινόμενο, δεν αντέχεται άλλο, οπότε μαρτυρείται. Και έτσι βλέπουμε πάρα πολλά. Αυτό που έδωσε έμφαση στον αριθμό και τρομάξαμε, θα έλεγα, όσον αφορά τις καταγγελίες, είναι η περίοδο της πανδημίας. Εκεί που αναγκάστηκαν άντρες και γυναίκες να μείνουν στην ίδια στέγη, αυτοί που έχουν έτσι κι αλλιώς, αλλά το απέφευγαν, αν θέλετε, εξαιτίας των εργασιών, εξαιτίας του έψαχνα να πει κανείς χρόνο να μην πάει στο σπίτι του. Χίλια πράγματα μπορεί να σκεφτεί κανείς, αλλά με το lockdown δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως τα έχουμε δει. Ναι. Θα έχετε εξαιρετικούς ομιλητές πάντως, όπως διαβάζουμε στο ενημερωτικό. Ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης είναι κοντά μας, να πούμε άλλη μια φορά για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είσαι συντονιστής της πρωτοβουλίας αυτής και θα έχετε τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, τον πατήρ Βαρνάβα, τον Γιάνγκου, τον υπεύθυνο του Γραφείου Νεότητας της Θεσσαλονίκης. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς θελήσαμε να παντρέψουμε λίγο, να συνδυάσουμε καλύτερα την ποιματική εμπειρία με τη θεολογία της Εκκλησίας και με τους χριστιανούς και τους ανθρώπους εκείνους που εργάζονται σε διάφορα πεδία. Ο κύριος Νικολόπουλος, για παράδειγμα, είναι εξειδικευμένος, είναι καθηγητής στη νομική σχολή της Αθήνας και η εξειδίκευσή του είναι στο οικογενειακό δίκαιο. Η κυρία Κατούφα, σαν δημοσιογράφος, αλλά όχι μόνο ως γυναίκα, αλλά και σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν επιστήμονας, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Οπότε δίνουμε μια αρχική εικόνα. Τώρα ο Μιλόν αυτό που θα προσπαθήσει να πει είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αγωγή, τη χριστιανική αγωγή βασικά, για να δημιουργήσουμε να πλάσουμε ανθρώπους οι οποίοι σέβονται ο ένας τον άλλον. Ουσιαστικά υλοποιούν αυτό το μήνυμα του Χριστού. Και γι' αυτό λέμε άντρες και γυναίκες στις σύγχρονες εκκλησιαστικές κοινότητες και συζήτηση για τους ρόλους του άντρα και τη γυναίκα και στην Εκκλησία και στην κοινωνία, γιατί και στην Εκκλησία, θα έλεγα στις ενορίες, στον εκκλησιαστικό θεσμό, όχι στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού, γιατί εκεί είναι ξεκάθαρο το θέμα. Στον εκκλησιαστικό θεσμό όμως, αυτό που λέμε ενορίες, συμβούλια, πράγματα, δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα, αλλά και στην κοινωνία που είναι, εκεί είναι το φαινόμενο το οποίο λέγαμε, όσον αφορά την ανισότητα, όχι τη βία, αλλά την ανισότητα που είναι πάρα πολύ έντονη. Στη δεύτερη συνεδρία, στη δεύτερη φάση αυτής της μερίδας, το επαναπροσδιορίζονται στις οικογενειακές σχέσεις η οπτική της πνευματικής διακονίας. Χρησιμοποιούμε τους δύο πατέρες, τον πατέρα Βασίλειο Θερμό και τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, για δύο λόγους. Μάλλον για πολλούς λόγους θα μπορούσα να πω. Ξεχωρίζω ότι είναι εξαιρετικοί θεολόγοι, είναι επιμένες, δηλαδή δεν θα μας πούνε πράγματα που είναι μόνο το εργαστηρίο, θα το έλεγα, αλλά έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και συνδυάζουν και πολλούς ρόλους. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτή την επιλογή για να έχουμε όσο το δυνατόν σφαιρικότερη εικόνα και του τι συμβαίνει, αλλά κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε. Και το τι συμβαίνει το ξέρουμε και οι στατιστικές και οι έρευνες φωτίζουν την κατάσταση και δεν μας θα λέγα τιμά, αλλά το πρόβλημα πάντα θα είναι τι κάνουμε. Και θα μου επιτρέψετε να πω, και για να μην κάνουμε θα πρέπει να προλάβουμε. Ναι. Σωστά. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Τώρα, η μερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πρόληψης Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας. Και διαδικτυακή. Μπορεί να την παρακολουθήσουν και διαδικτυακά, έτσι, μέσω Zoom. Βεβαίως, βεβαίως.
Όποια θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το κέντρο, τα γραφεία, τη γραμματεία. Είναι 210-2019-922 και το email είναι πρωτοβουλία στα λατινικά, όπως με μικρά γράμματα, 21, πρωτοβουλία 21 είναι η λέξη πρώτη, παπάκι gmail.com. Θέλω να υπογραμμίσω μόνο ότι η πρωτοβουλία είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και μέσα σε, σε αυτούς τους καημούς που έχουμε μια ομάδα που εργαζόμαστε εκεί, τέσσερις με κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και άλλη μια κοπέλα θεολόγος, όλοι μαζί αποτελούμε την ομάδα της πρωτοβουλίας, προσπαθούμε με διάφορες πρωτοβουλίες να εξηγήσουμε ότι αν δεν θέλουμε να πληγωθεί άλλος άνθρωπος, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα ή περισσότεροι. Πατέρα Αντώνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω και για την ευκαιρία που μας δώσατε να απευθυνθούμε στο μεγάλο κοινό το οποίο έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας εδώ στην συλλογή. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε. Κυρία μας. Ο συντονιστής του προγράμματος της πρωτοβουλίας, εκπαιδευτικός πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, λοιπόν, ήταν κοντά μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Και όταν η Εκκλησία μιλά, βέβαια, για τις σχέσεις ανδρός και γυναικός, πραγματικά πρέπει να ακούμε, να ανοίγουμε τα αυτιά μας. Εκεί βρίσκονται όλες οι απαντήσεις, άλλωστε. Ίσως εκεί πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας ακόμη περισσότερο και όλα θα εξαλειφθούν. Αν όχι εξαλειφθούν, τουλάχιστον θα περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Σήμερα εορτή της υπαπαντής του Κυρίου και Θεού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό και αμέσως μετά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών θα είναι κοντά μας.